Πληροφορήθηκα χθε ότι υπάρχει στο σχέδιο νόμου που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών κάποιε διατάξει, οι οποίε αφορούν τον τρόπο λειτουργία και τον χώρο λειτουργία τη αποκεντρωμένη διοίκηση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι η υπηρεσία αυτή, η οποία ελέγχει τι αποφάσει των Δήμων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικά αρκετών φορέων του Δημοσίου. Αυτό λοιπόν, αν υλοποιηθεί, σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφερθεί η υπηρεσία αυτή στο Ηράκλειο, που σημαίνει ότι ο έλεγχο νομιμότητα των αποφάσεων θα πρέπει να γίνεται από το Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, όταν είναι δεκάδε οι αποφάσει οι οποίε πάνε για έλεγχο, χρειάζονται πάρα πολλέ φορέ να γίνεται επιτόπια με τα. Επίσκεψη εκεί για να δουν οι απαραίτητε διευκρινήσει ή συμπληρωματικά έγγραφα, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχο μια απόφαση. Εάν αυτό είναι να γίνεται στο Ηράκλειο, αντιλαμβάνεστε ότι όταν θα είναι μια απόφαση να ελεγχθεί, πόσο χρόνο θα παίρνει, αν αρχίσει η αλληλογραφία μεταξύ Ιρακλείου Χανίων, τι θα σημάνει αυτό, και φυσικά στην ίδια γραφειοκρατία, την τεράστια που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πόσο θα επιβαρύνθει η υλοποίηση των αποφάσεων των Δήμων με αυτόν τον τρόπο. Ήδη επικοινωνήσα με κάποιου βουλευτέ του νομού, προσπαθώ να επικοινωνήσω με όλου για να του ενημερώσω, προκειμένου στη συζήτηση για το νομοσχέδιο η συγκεκριμένη διάταξη σε κάποιο να μην ισχύσει. Αυτό βέβαια ισχύει για όλη την Ελλάδα, όπου λέει ότι στι έδρε των περιφερειών θα υπάρχει ο λεκτή υπηρεσιών του ΟΤΑ, αυτό το αυτοτελεί όπου εκεί μεταφέρονται οι υπάλληλοι των αποκεντρωμένων δικήσεων που υπάρχει σε επίπεδο νόμου. Υπάρχει κάποια διευκρίνηση, αν θα υπάρχει κάποιο γραφείο αντιπροσώπευση, έστω. Κοιτάξτε, στην ουσία αυτό που λέει είναι ότι το τμήμα που ελέγχει το κομμάτι των ΟΤΑ. Πάει κάτω από τον αυτοτελή ελεγκτή, αυτοτελή υπηρεσία του ελεγκτή. Που σημαίνει ότι αυτό είναι στην έδρα που είναι η περιφέρεια, άρα σε εμά είναι το Ηράκλειο, κατά αναλογία ό,τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε τι δυσκολίε.